το Σουμαράγγι είναι ένα παιχνίδι που έχω παίξει πάρα πάρα πολλές ώρες αυτό, παραπάνω από όσες θα ήθελα να παραδεχτώ, και είναι ένα παιχνίδι στο οποίο έχω δώσει λεφτά, έχω περάσει ώρες, έχω μαλακιστεί και έχω περάσει πολύ ωραία γενικά διαστήματα. Δηλαδή, όποιος δει τις ώρες μου θα καταλάβει ότι ναι, όντως έχω παίξει ελαφρώς παραπάνω από ό,τι πρέπει. Οπότε, προφανώς το hype μου όταν ανακοινώθηκε το Smite 2, ακόμα και που όταν ανακοινώθηκε το Smite 2, δεν ήμουν ιδιαίτερα στην φάση του Smite. Γιατί το Smite πέρα από την καραντίνα, το πρώτο χρόνο τη δεύτερη καραντίνα, στο οποίο το έπαιζα αλήθεια, μέχρι τότε είμαι αρκετά on-off με το game. Όπως είναι λογικό για πολλά MOBA, και είναι το μόνο ουσιαστικά MOBA στο οποίο έχω περάσει πάνω από, ας πούμε, 15-20 ώρες. Έτσι, είναι ένα MOBA που ξέρω υπερβολικά καλά, μπορώ να παίξω αρκετά καλά σε ικανοποιητικό επίπεδο. Έχω φάει ώρες στο rank, δεν είναι ότι δεν έχω παίξει rank, οπότε νιώθω ότι ήμουν αρκετά. Είμαι αρκετά ικανός να κρίνω το Smite 2, το οποίο θα το κρίνω τόσο ως μονάδα, το τι είναι το Smite 2 συγκριτικά σαν MOBA γενικότερα, και το πώς είναι και τι κάνει σαν sequel. Το Smite 2 για αρχή θα ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, είναι ότι ενώ γράφεις Smite 2 και ενώ κατανοείς ότι παίζεις Smite όταν παίζεις Smite 2, δεν είναι ακριβώς το ίδιο παιχνίδι με αυτό που νομίζουμε ότι είναι το Smite. Διαφέρει πάρα πολύ σε πάρα πολλά fundamentals, σε πάρα πολλά ουσιαστικά κομμάτια στον πυρήνα του παιχνιδιού, το οποίο μπορεί να το αλλάξει. Το concept, τι παίζεις. Ωραία, το Smite δηλαδή 2 έχει σημαντικές διαφορές. Και αυτό το review κυρίως αφορά προφανώς έτσι άτομα τα οποία παίζουν Smite, τα οποία τους αρέσει το Smite. Δεν αφορά άτομα τα οποία δεν ασχολούνται με το Smite κυρίως. Δηλαδή είναι πιο πολύ για ένα άτομο το οποίο ναι θα παίξει Smite και ναι του αρέσει το Smite. Δεν είναι για όλους. Και το review μου και το Smite 2 σαφέστερα. Θέλω να ξεκινήσω πρώτα από τα κοινά σημεία και τα θετικά του παιχνιδιού. Ο χάρτης του Conquest, καταρχήν το Smite 2 έχει δύο modes αυτή τη στιγμή, γιατί βρισκόμαστε στο Closed Alpha Patch 2 και σύντομα θα βγει το Patch 3, το οποίο λογικά θα φέρει και άλλους δύο νέους θεούς. Ο ένας είναι ο Baron Samedi επιβεβαιωμένα, ή άλλοι παίζουν να είναι και Moja, είναι το πιο πιθανό, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος. Σε κάθε περίπτωση είμαστε στο Closed Alpha Vol 2, Patch 2, πείτε το όπως θέλετε, οπότε θα συζητήσουμε το ότι έχουμε στο χέρι μας συγκριτικά ως Patch 1 και ως Patch 2 βασικά, γιατί είχαν κάποιες αλλαγές. Τα κοινά στοιχεία που έχουμε είναι το Conquest. Το Conquest, ο χάρτης και η λογική του είναι ακριβώς ο ίδιος πάλι στα κεντρικά σημεία. Υπάρχουν κάποια μεγάλα quality of life, όπως για παράδειγμα όταν παίρνεις ένα buff από το έδαφος, πρέπει να πατήσεις ένα input για να το πάρεις, οπότε δεν θα βρεθείς να στο κλέβουν κατά λάθος τα support, κάτι που συνέβαινε συνέχεια. Θα μπορείς να κανονίσεις ποιος θα πάρει το red buff πιο εύκολα με αυτόν τον τρόπο, δεν θα το παίρνεις κατά λάθος. Αυτό είναι ένα αρκετά απλοϊκό quality of life improvement που χρειαζόταν. Παράλληλα, προφανώς ένα άλλο quality of life είναι ότι το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί πλέον και σε κονσόλα. Γιατί το Smite 1 σε κονσόλα, ειδικά σε PS4, όποιος δεν έχει PS5, είναι όχι απλά underperforming, είναι τραγικά κακό. Είναι εσχρόρια κάτω πως παίζει. Γιατί έχει όντως μεγάλα παικτικά προβλήματα σε θέμα ανανέωσης ρυθμικά, και σε όλα αυτά τα κλασικά, τα παραδοσιακά που βλέπουμε σε πολλά παιχνίδια. Οπότε αυτό το Smite τώρα, έτσι όπως είναι, παίζεται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο άνετα σε κονσόλα. Όπου κάνω και το review έτσι στο PS5 παιχνίδι. Βέβαια, φέρνει κάποιες ουσιώδες αλλαγές στο χάρτη του Conquest, όπως το Warhorn, το οποίο όταν το πάρει το solo σου αφορά όλους τους παίκτες στην ομάδα και όχι μόνο το solo laner, τόσο όπως έκανε τότε το τότε με φουκούς του Smite 1, οπότε δίνει παραπάνω κινήτρο για ganks και rotations σε όλα τα lanes, ανοίγει traversal fountains αριστερά και δεξιά στο χάρτη αντίστοιχα για να πηγαίνεις από το ένα lane στο άλλο για ganks ή για υποστήριξη αν χρειάζεται ο συμπαίκτης σου. Και βέβαια αυτό, έτσι τώρα, άμα μπούμε σε πιο τεχνικό σημείο και μιλήσουμε για ένα-ένα κάποια συστήματα που δεν γίνεται να τα καλύπτουν στο review, γιατί κάποια στιγμή θα είναι η 140 ουσιαστικά που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στο Smite 1 κωδικά. Π.χ. ο Ιούλη της Αθηνάς αχρηστοποιείται σε έναν βαθμό με αυτόν τον τρόπο, το ότι ανοίγεις τα φάουντες από τόσο νωρίς και τα κάνεις τόσο προσβάσιμα με τόσο μικρό cooldown επανάχρησης από το παίκτη. Κατά τα άλλα, θα βρούμε πολλά κοινά σημεία στο πώς παίζεται το Smite, στα teamfights, στα 1v1 duels, αλλά με κάποιες τρομερές αλλαγές τόσο σε θεούς μεμονωμένα, κάποια reworks, κάποια rescales και stats. Η μεγαλύτερη διαφορά θεωρώ ότι είναι το item store και το πώς οι θεοί κάνουν scale με strength ή intelligence αντίστοιχα, κουλθώντας ένα πιο
όχι πρωτότυπο, ένα πιο σύνηθες, ένα πιο κλασικό μοτίβο των πιο μοντέρνων MOBA παιχνιδιών. Το Smite 2 χωρίζει τους θεούς ότι κάνουν ένα main strength, physical magical damage, αλλά τα abilities τους στο καθένα, σου γράφει στην περιγραφή του ability, σκυλάρουν με strength ή magical αντικείμενα αντίστοιχα. Οπότε μπορείς να χτίσεις υβρίδιο μεταξύ των δύο, μόνο strength, μόνο intelligence. Και το item store γενικά είναι πολύ πιο διευρυμένο, με πολύ παραπάνω αντικείμενα. Πάρα πολλές παραπάνω επιλογές για να χτίσεις ένα θεό. Δηλαδή, για παράδειγμα, την πελώνα που έχουμε δει και gameplay. Μπορείς να την κάνεις auto attack warrior, μπορείς να την κάνεις burst ability tank, μπορείς να την κάνεις full ADC, μπορείς να την κάνεις κάποιο υβρίδιο, μπορείς να την κάνεις να σκελάρει κάποιους άλλους θεούς warriors, για παράδειγμα, όπως το τσακ. Μπορείς να κάνεις να σκελάρει και να έχει παραπάνω healing στο key του, έναντί του να έχει παραπάνω sustain. Και να έχει λιγότερο damage, αλλά να έχει παραπάνω self-healing ή heal για τους παίκτες. Γενικά μπορείς να κάνεις διάφορα πραγματάκια, οπότε σου δίνει παραπάνω build diversity, το οποίο είναι απαραίτητο για να διασκεδάσεις το Smite. Γιατί ένα πρόβλημα από το Smite ήταν ότι το τελευταίο καιρό είχε μείνει πάρα πολύ stale, είχε ψιλομπαγιατέψει το τι γινόταν στο Smite. Έχει φτάσει σε ένα αρκετά low point με τις τελευταίες δύο σεζόν. Θεωρώ ότι το peak ήταν το season 8, ξεκάθαρα το release Cleodina στον χιονισμένο χάρτη. Οπότε το Smite 2 γενικά προσπαθεί να το επαναφέρει για να το κάνει λίγο πιο δραστήριο. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι καταρχήν το matchmaking, ακόμα και με τις αλλαγές που κάνανε στο Closed Alpha 2, το οποίο ελαφρώς το βελτιώνει, μπαίνω σε games που οι συμπαίκτες μου δεν ξέρουν καν σε ποιο camp ξεκινάνε, και δεν είναι κάτι καινούργιο από το γεπτό Smite 1, Smite 2 δεν το μάθανε. Δεν ξέρουν σε ποιο camp ξεκινάνε τα support τα carry, ενώ η λογική είναι ότι θα είναι στο purple αφού δεν υπάρχει support buff. Δηλαδή υπάρχουν πολλά τρελά πράγματα. Το παιχνίδι αυτή τη στιγμή έχει 32 διαθέσιμους θεούς στο Closed Alpha 2, μεταξύ των οποίων κάποιοι πιο γνωστούς είναι ο Loki, η Μπελώνα, η Νίθ, η Νούγα, ο Φένριρ, ο Άδης, ο Ανούβης και τα σχετικά. Έχει σχετικά, οπότε, λοιπόν, σχετικά μικρή γκάμα θεών ακόμα, οπότε είναι για πιο πολλοί άτομα που έχουν παίξει Smite 1 και γουστάρουν πολύ το Smite να παίξουν το 2 αυτή τη στιγμή. Δεν θα το συνιστούσα για αρχή σε κανέναν που δεν ασχολείται με το Smite να είναι το jumping point του, το Closed Alpha, το Founders Edition. Για κανέναν λόγο θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Το matchmaking είναι άδικο, το burst damage είναι υπερβολικά υψηλό σε σχέση με το τι είχε το 1, ειδικά το τελευταίο καιρό. Ακόμα και τώρα δηλαδή που κάνανε το ουσιαστικά το TTK update, που μειώσαν ουσιαστικά το time to kill, το Smite 1 παραμένει πολύ 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 πιο εύκολο να πάρεις kill, έτσι, και να επιβιώσεις μια μάχη, από ότι παραμένει το Smite 2. Το Smite 2 είναι πολύ πιο burst και γρήγορο να πεθάνεις, όπως θα έχετε δει και στα clip, και είναι πάρα πολύ εύκολο να αλλάξεις κιόλας την κατεύθυνση μιας μάχης. Οπότε το Smite 2 δεν θα το θεωρούσε καλό εναρκτήριο αυτή τη στιγμή και έτσι όπως είναι, για άτομα τα οποία δεν έχουν ασχοληθεί με το Smite 1, δηλαδή θα βρεθείτε σε ένα χάος. Αναγκαστείτε να παίξετε arena και η arena είναι unevenly balanced με το πόσο εύκολα πάλι πεθαίνεις, οπότε πάλι δεν προλαβαίνεις να μάθεις ουσιαστικά τους θεούς. Με το Closed Alpha 2 τουλάχιστον αποφάσισα να βάλουν και ένα tutorial, το οποίο προσωπικά δεν το έχω κάνει, δεν το έχω δοκιμάσει, για τους νέους παίκτες να τους βοηθήσει, αλλά δεν θεωρώ ότι πρακτικά και ιδανικά βοηθάει ουσιαστικά κάποιον να μάθει καλύτερα το παιχνίδι, γιατί το πόσο πολύ θα διαφέρει μεταξύ των κανονικών mode και tutorial είναι τρομερή διαφορά, έτσι, κάνει τρομερή. Είναι τρομερά διαφορετικό να παίζει με ένα κανονικό παίκτη τώρα και με τα μποτάκια του Smite που βάλαν και bot mode για όσο ενδιαφέρονται. Οπότε ξεκινάμε με 32 θεούς. Ένα θετικό που θέλω να προσθέσω είναι ότι το Smite, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει λίγο ξεφτύλα με το monetization που είχε. Παρά που μιλάω, που έχω δώσει λεφτά στο Smite 2, έτσι. Έχω δώσει λεφτά, ναι, του Smite 1, έχω δώσει λεφτά και στο Smite 2. Έχω δώσει λεφτά για skins, για chest, για Odyssey points, για μαλακίες που δεν θα έπρεπε να είχα δώσει κανονικά. Οπότε επειδή έχω δώσει, μπορώ να μιλήσω ότι το monetization έχει γίνει πιο, γιατί πλέον δεν έβαζε ευρώ στο Smite. Το Smite 2 κάνει κάτι πολύ έξυπνο, το οποίο ναι, μεν πάλι είναι partially monetized, εκτός αν αγοράσει κατευθείαν την Digital Deluxe έκδοση, η οποία κατά την άποψή μου, αν πρόκειται να ασχοληθεί με το παιχνίδι, αξίζει να την πάρει από την άποψη ότι ουσιαστικά με αυτά που σου δίνει με τα διπλάσια Legacy Gen, και είναι το Gen 3 στο Smite 1, σε συνδυασμό με την, με το ότι σου επιτρέπει ουσιαστικά να πάρεις τα Legacy Gems σου εις διπλούν και μετά να αγοράσεις τα Mastery Pass. Ο καθένας έχει το δικό του Ascension Pass, παύλα Mastery Pass, το οποίο σου επιτρέπει να, όσο αναβαθμίζεις τον Θεό και τον αναβαθμίζεις Mastery, που είναι ουσιαστικά τόσο πιο πολύ παίζεις με αυτόν και καλά, τόσο πιο καλά το μαθαίνεις, να ξεκλειδώνεις κάποια εσωτερικά rewards για αυτόν τον Θεό. Skin, cosmetics και σου δίνει δώρο Gems, το οποίο σημαίνει ότι αν φτάσεις μερικούς θεούς στο Mastery 5, με τόσα Gems που θα έχεις πάρει, πόσο μάλλον Mastery 10 που σου δίνει τα πολλά, συν τα daily, σημαίνει ότι κάθε νέο θεό που βγαίνει στο Closed Alpha θα μπορεί να αγοράσει σχεδόν άμεσα το Session Pass. Το έχω παίξει αυτή τη στιγμή γύρω σε 60 ώρες από το Smite 2, μπορεί και λίγο παραπάνω. Και μπορώ να πω ότι είναι αρκετά διασκεδαστικό αν εξαιρέσουμε αυτό το bestiness του damage και το ότι ουσιαστικά δεν είναι καθόλου friendly για inviting για νέους παίκτες. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικά uneven και
γρήγορο και με υπερβολικά πολύ damage για να μπορέσουν οι νέοι παίκτες να ανταπεξέλθουν στο smite. Δύο έτσι όπως είναι σχεδιασμένο, οπότε θα το προτάνε σε κάποιους που ξέρουν. Δηλαδή, και εγώ που ξέρω, ειδικά στις αρχές δυσκολεύτηκα πάρα πολύ απλό το πάτημά μου και ακόμα ώρες δυσκολεύομαι. Αυτό που θα κρατήσουμε ως highlight σίγουρα είναι το itemization στο smite 2, που θεωρώ ότι έχει τρομερό item store. Θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο highlight, μαζί με τα ανανεωμένα γραφικά, τα οποία θέλω να πιάσω λίγο, να πω ότι τόσο ανανεωμένα γραφικά και τόσο πολύ χρώμα, οριακά δεν νιώθει σαν smite. Είναι ένα από τα προβλήματα που πάνω μου νιώθει σαν smite. Αυτό, το πόσο διαφορετικά λειτουργούν κάποια συστήματα, όπως που ανοίγουν οι πύλες, το πόσο γρήγορο είναι το damage, το laning phase, η έλλειψη teamfights και τόσο πολύ focus στο objective χωρίς teamfight γύρω από το objective. Είναι καθαρά απλά να τρέξει να πάρει το objective όσο γρήγορα γίνεται, γιατί πέφτει τόσο γρήγορα. Οδηγεί σε ένα πολύ objective push meta, το οποίο το έχει από το closed alpha 1 που έπαιξα, εγώ δεν ξέρω πριν. Οριακά αναιρεί το λόγο του να κάνει teamfight. Δηλαδή, ώρες-ώρες πραγματικά νιώθω ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτω λόγο να ασχοληθεί με το να κάνει κάποιο teamfight. Το οποίο σκοτώνει το smite. Όλη χαρά του smite ήταν το laning phase, για μένα προσωπικά. Και τις 4.690 ώρες που έχω βάλει περίπου στο smite. Ήταν το laning phase το 1v1 ή το 2v2 ή το 1v1 στο jungle οτιδήποτε. Και στο τέλος μου γίνασταν group E5 και παλεύεται το 5v5. Ίσως αυτή είναι και η διαφορά ορών που έχω βάλει στο smite με το smite 2 που με κάνει να μην νιώθω ότι είναι τόσο διασκεδαστικό. Δηλαδή, αν έπρεπε να βάλω ένα σφυρί στο φέρετρο που λέμε και να πω την άποψή μου καθαρά για το smite 2, θα πω ότι είναι βελτιωμένο, είναι πολύ πιο playable, έχει κλάσεις ανώτερο item store, έχει πολύ καλύτερο overall character design, map design, όλα αυτά, αλλά το meta και το balancing που έχει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι σε συνδυασμό ότι λείπουν κάποια κλασικά smite things τα οποία θα καταλάβει μόνο ένα smite παίκτης που έχει παίξει αρκετές ώρες. Δεν το κάνω να νιώθει αρκετά ως sequel, αλλά ως ένα νέο MOBA που πατάει πάνω στα κόκαλα του smite 1, το οποίο επίσης κανονικά τρέχει και λειτουργεί έτσι σαν παιχνίδι, μπορεί να παίξει smite 1 αντί για smite 2, δεν υπάρχει θέμα. Είναι τεχνικά και τεχνητά ανώτερο, αλλά σε θέμα ομοίης διασκέδεσης καθαρά, να μπορώ να παίξω ένα μάτσο ρε φίλε, να ξετώσω, να ξεσκάσω, να κλείσω τον εγκέφαλό μου, δεν έχει την ίδια χαρά που έχει το smite 1 δυστυχώς ακόμα. Βέβαια, αυτό είναι ένα mini review update patch για το update patch Closed Alpha 2 και δεν αφορά το συνολικό προϊόν το οποίο θα κυκλοφορήσει αρχές του 2025 στο Χεύρο. Οπότε, στο Closed Alpha 4, που θα φτάσουμε φαντάζομαι κάπου τον Νοέμβρη, θα ξανακάνω ένα updated review στο οποίο θα μιλήσω για κάποιες από τις κεντρικές αλλαγές που αξίζουν να αναφέρουν και να πω αν το παιχνίδι είναι πιο προσβάσιμο και αξίζει τώρα να το αγοράσει κάποιος που δεν παίζει smite. Αλλά για να κλείσω αυτό το review σύντομοτατά, θα πω ότι το smite 2 είναι για άτομα που λάτρεψαν το smite 1, αλλά έχουν κουραστεί με τα τεχνικά και δυσλειτουργικά προβλήματα τα οποία πλήττουν το smite 1. Είναι για αυτό το κοινό και δεν πιστεύω ότι είναι ιδανικό για κάποιον που ξεκινάει τώρα το παιχνίδι. Γιατί πρόσφατα βγήκε το Predecessor στην κονσόλα, έπαιξα. Και Predecessor είναι πολύ πιο inviting για ένα νέο παίκτη το Predecessor από ότι είναι το Smite. Το Smite 2 αυτή τη στιγμή, επειδή σε πλειοψηφία θα πετύχει και παίκτες που παίζαν Smite 1, άμα μπει και παίξει κάτι με Smite 2, θα βγει από το παιχνίδι με 0-15. Δεν θα μπορέσει να παίξει, δεν θα καταλάβει τίποτα, δεν σου έχει καθόλου καλό tutorialization για το jungle, τα buffs, το itemization. Σου δίνει βέβαια την επιλογή των auto builds και τα auto builds εδώ δεν είναι τραγικά σε αντίθεση με το smite 1, γιατί το item, το auto buy στο smite 1 και το skill level ήταν σχετικά τραγικότητα, εδώ είναι αρκετά καλά. Οπότε αυτά από μένα, θα τα πούμε στο closed alpha 4 και στα review ενδιάμεσα.